Yeah.
Yeah.
pisteu se vlavias que fogos teu, e se ondane naftut grius e tomen. Κύριε, εσπρεσβείες της Θεοτόκους
Bye.
Oh.
che catartice astenine fidesse, fidexia su. Amen.
Deus, tot e misiru, e perdimut e exarcu, e clădonișo, e munde, patros e pimenarcu, culata e fi, dar fărna e, cu se mașmio, patru de Yeah.
για να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι ανάμεσα στα άνθη και να πάρουν δύναμη. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζεται συνεχώς να παίρνουν δύναμη από το Θεό τους. Χρειάζεται να παίρνουν δύναμη από την παρουσία και την μεσητεία των Αγίων, με επικεφαλή στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας. Αλλά παίρνουν τη μεγαλύτερη δύναμη προσκυνώντας το ζωοποιό ξύλο. Γιατί ο Σταυρός είναι αυτή η δυνατότητα που μπορεί να κατανοήσει κατά βάθος ο άνθρωπος. Να σκοτώσεις κάποιον σταυρώνοντάς τον πάνω στο ξύλο του Σταυρού και αυτός να προσεύχεται για σένα και για τη σωτηρία σου. Και αυτός είναι ο Θεός. Και δεν υπάρχει, πατέρες και αδελφοί μου, άλλος τρόπος να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά επιτρέψτε μου και να κερδίσουμε τη ζωή μας αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Αν υπολογίσουμε τις πράξεις μας, τα υλικά αγαθά που βρίσκονται γύρω μας, τις θέσεις που μπορεί να έχει καταλάβει ο καθένας, και αν αυτά τα συγκρίνουμε με τη δυνατότητα της ζωής, θα βρεθούμε πάντα ελλιπείς σε αυτή τη δυνατότητα της σχέσης και της σύγκρισης. Γιατί η μοναδική δυνατότητα αγάπης είναι η δυνατότητα της σχέσης με τον Θεό. Δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς τον συνάνθρωπό του, κανείς, αν δεν έχει αγάπη για τον Θεό του και αν δεν έχει την ευλογία του Θεού επάνω. Και η δυνατότητα αυτή δίνεται σε εμάς συνεχώς. Γιατί συνεχώς εμφανίζονται προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα προβλήματά τους θα αντιμετωπίζουν με πολύ έλλειψη θάρρους, με φόβο. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν με γενναιότητα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματά του με χαρά. Γιατί αυτό ήταν το έργο των Αγίων που βλέπετε γύρω μας αγιογραφημένους. Αντιμετώπισαν τα προβλήματά τους με χαρά. Αυτή είναι η δυνατότητα της ζωής. Η χαρά. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο πριν λίγο ότι κοίταξε ο Ιησούς γύρω του και είπε «Υπάρχουν κάποιοι από εσάς που δεν θα πεθάνουν μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού». Και εννοούσε αυτούς που πιστεύουν ακράδαντα στον Θεό. Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε όλοι από αυτούς που ονόμασε ο Ιησούς ότι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Oh.
συγχωρήσατε με το μαρτωλό. Τις μισούς είναι και αρρηπούς είναι μόνος ο Θεός τον αδελφόν ημών
ses in ondon, ton adelfonimon, ton ergazomenon, υπέρ των κοινοφελών σκοπών, των αδελφών ημών, των ελεούντων και βοηθούντων τους στόχους και τους εν ανάγκες και περιστάσεις συνευρισκομένου. Πάντων τα ονόματα ευρίστημεν τη Αγία και Ιερά Προθέση και ο Λέκαστος εξημών κατά διάνοιαν μνημονεύει. Πάντων ημών των προσελθόντων και θεία συνάρση συμμετεχόντων εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην μετά των οικείων ημών. Μνηστήν, Κύριος ο Θεός, Αμβροσίου Αρχιερέως, Ιερεμίου Αρχιερέως, Χρυσοστόμου Αρχιερέως, Ναθαναήλ Ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού, Φωτίου Πρεσβυτέρου και της οικογένειας αυτού, Αθανασίου Πρεσβυτέρου και της οικογένειας αυτού, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αε, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή, Κυρίας ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αε, και στους αιώνας των αιώνων. Μακαρίων και υμνίστων κτητόρων του Αγίου και Πανσέπτου Ιερού Ναδοτούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών των μεγάλων ευεργετών του Ευσεούς ημών γένους και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδους αγωνισαμένων και πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της του γένους ημών αγώναν πάλετε και προσκάτω. Τον κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών, τον αναδόχων των διδασκάλων των γονέων αδελφών τέκνων και των συγγενών ημών. Πάντων όν τα ονόματα ευρίστημεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση και ον έγκαστος εξημών κατά διάνοιαν μνημονεύει. Πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων εν τη Θεοσώστα και Θεός τη Ρήκτος Ιερά Μητροπολιτάστη. Μνηστή Κύριος ο Θεός και των δούλων αυτού, Εμμανουήλ Ναθαναήλ Εζεκιήλ και Εμιλιανού των Αρχιερέων, Γεωργίου Στεφάνου Ζαχαρίου Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Σταματίας και Ευαγγελίας των Κτητορίσων, και των αδελφών ημών των εις το δυστύχημα των τεμπών εκπετρισάντων των ζη, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Glory.
δώσομεν τη δέηση ημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Υπέρ του προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν. Και τον μεταπίστεως ευλογίας και φόβου Θεού, εισι όντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, την ημέρα πάσα τελειάν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσου Κύριε. Άγγελων ειρήνης Χριστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Και των πνημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τη ψυχή ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσου Κύριε. Στη ανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παράσου Κύριε. Σπαναγία σαφράντο περοπλεκημένης εν δόξου της πίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Κύριε Θεοτόκε, σώσον ημάς. Κατά πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Thank you.
Yeah.
Amen.
Yeah.
Σον, Οδείξιος ως ημάς, τον Αγίον Σον μετασχύν μυστηρίων. Χρήστον ημάς εν τόσο αγιασμό, πολύν την ημέραν μελετώντος την δικαιοσύνη. Και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπαρκή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτωνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δώσει μην επανή χρόνο και καιρό μελετάν τη συνδικαιοσύνη, όπω προ το σωθέλημα να διηγηθέντε, και τα ευαρεστάση πίστε δε άξι γενόμε τη συνδεξιό παραστάσεω, όταν ελεύσει κρίνε ζώντα και νεκρού. Του ενωμαλωσιάδε που σήμερα ανάρισε, του εν ασθενή επίσκεψε τη εγκυνήνη θαλάσση τη κυβέρνησον και τη προσωπένα ψυχά υπερπίνη ζωή σε όλοι οι άνθρωποι σου, όπου επισκοπεί του φω του προσώπου σου και πάντων δαιμόνε τη βοηθεία επάκουσον. Ότι η σιωλή, όταν αγαπέ, πολλά και ευλογημένα είναι
Καλή δύναμη να σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Αναστάσιο. Ευχαριστούμε πολύ, διάρκεια. Let me tell you.